Γεια σας, ονομάζομαι Αντώνιος Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Σύστηματα Παράλυσης Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει από την επίβλεψη και έκθεση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με την επίλυση του 8ου κατά σειρά εργαστηριακού φυλαδίου, το οποίο έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών σε GPU επεξεργαστές ή αλλιώς CUDA. Το εργαστηριακό αυτό φυλάδιο έχει 4 ερωτήσεις και 4 ασκήσεις. Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε ότι με τον όρο CUDA, η NVIDIA αναφέρεται σε μια αρχιτεκτονική παράλληλου υπολογισμού. Η όρη CUDA, μάλλον ο όρος CUDA, τα αρχικά, σημαίνουν Compute Unified Device Architecture. Και όλα αυτά έχουν ως στόχο να εγκαταλείψουν την εξαιρετική δύναμη των επεξεργαστών γραφικών της εταιρείας για εργασίες που δεν σχετίζονται με την απεικόνηση γραφικών. Σε πιο τεχνικό επίπεδο, θα λέγαμε ότι η αρχιτεκτονική CUDA αποτελεί μια μικρή επέκταση της γλώσσας C, βάσει της οποίας οι προγραμματιστές αποκτούν πρόσβαση στις δυνατότητες κάρτας γραφικών και έτσι μπορούν να εγκαταλείψουν την ισχύ για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, συνήθως επιστημονικής φύσης. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι η NVIDIA δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να εκμεταλλευτούν παράλληλα και τον κεντρικό επεξεργαστή του συστήματος, όπως γίνεται άλλωστε με κάθε γλώσσα προγραμματισμού, και έτσι να μπορούν να μοιράσουν το φόρτο εργασίας του προγράμματός τους τόσο στη CPU όσο και στη GPU. Τώρα, τι είδους εφαρμογές όμως είναι αυτές που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν την κρίση αρχιτεκτονικής CUDA αλλά και τις ισχύες των chips που φιλοξενούνται σε αντίστοιχες κάρτες γραφικών? Μια πρώτη γεύση θα μπορούσαμε να πάρουμε στο site, αλλά σε γενικές γραμμές οι εν λόγω εφαρμογές έχουν επιστημονικό χαρακτήρα και αποτελούν πολύ μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Για παράδειγμα, η ανάλυση πρωτεϊνών στα αμινοξέα, από τα οποία αποτελούνται. Ο υπολογισμός καιρικών φαινομένων, η κίνηση υγρών, η ανάλυση κρηματιστηριακών συναλλαγών, η προσομοίωση του ανθρώπινου εγκεφάλου, η κίνηση ουράνιων σωμάτων κλπ. Είναι μερικές από τις περιπτώσεις όπου η αρχιτεκτονική CUDA μπορεί να βρει εφαρμογή. Θα πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι είναι πολύ διαφορετικό το να δημιουργήσει κανείς μια εφαρμογή με την υποθέση αρχιτεκτονικής CUDA και πολύ διαφορετικό με το απλά να συμμετάσχει σε ένα CUDA project. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει αυξημένες γνώσεις προγραμματισμού, καθώς φυσικά και αντίστοιχες γνώσεις επί του αντικειμένου που θέλει να μελετήσει. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται απλά την κατάλληλη εφαρμογή και ένα σύστημα με κάρτα γραφικών που να είναι συμβατή με την αρχιτεκτονική CUDA. Προχωράμε λοιπόν σχετικά με τις απαιτήσεις του συστήματος για χρήση της CUDA. Είναι τα CUDA Enabled GPU, Windows, Linux ή Mac λειτουργικό, Device Driver, CUDA Software, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν από το site της NVIDIA, και Microsoft Visual Studio ή Microsoft Visual C++, Express ή GCC. Στη συνέχεια, το εργαστηριακό φυλάδιο έχει τα βήματα σχετικά με την εγκατάσταση των βιβλιοθηκών, τα οποία εμείς δεν θα τα δούμε. Όποιοι θέλουν μπορούν να τα δουν αναλυτικά στο εργαστηριακό φυλάδιο για τα επιμέρους λειτουργικά συστήματα, Windows, Linux και Mac. Στο συγκεκριμένο εργαστηριακό φυλάδιο δεν θα τα κάνουμε, γιατί έχουν γίνει στο εργαστήριο αυτά τα βήματα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν τα εργαλεία της NVIDIA. Οπότε προχωράμε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα που είναι το Hello World. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι για αυτό το εργαστήριο δεν θα συνδεθούμε στο machine που έχουμε φτιάξει, αλλά στο CUDA machine του Πανεπιστημίου. Για να συνδεθούμε λοιπόν σε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε? Αρχικά συνδεόμαστε στο Zafora. Δίνουμε CUDA Enable και μας δίνει το 3 IP. Οι δύο είναι για CUDA servers και ο ένας είναι ο 16 πίνος CPU του Pleiades. Εμείς θα συνδεθούμε σε ένα από τα δύο CUDA machines. Και συγκεκριμένα θα μπούμε στο Machine 1, που είναι το 83129248. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε εδώ και γράφουμε τώρα. Θέλουμε το κλασικό πρόγραμμα Hello World, που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία, να το κάνουμε παραλληλία και να επιτύχουμε στο compile. Το πρώτο παραδοτέο λοιπόν είναι να κάνουμε compile στο μηχάνημα CUDA τον κώδικα του Hello World, μας δίνεται και στο εργαστηριακό φυλάδιο, και να δώσουμε screenshot της εκτέλεσης. Ξεκινάμε λοιπόν. Καταρχάς να φτιάξουμε ένα φάκελο με το εργαστηριακό φυλάδιο και να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία, το κάνουμε compile
και έχουμε επιτύχει, κάνουμε και το screenshot και έχουμε το πρώτο παραδοτέο, το α1. Αφού λοιπόν κάνουμε compile για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί σωστά, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε το Hello World να παραλληλοποιηθεί. Μια σκέψη για το πώς μπορεί να γίνει αυτό φαίνεται παρακάτω. Είναι ένας κώδικας ο οποίος φαίνεται μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του κώδικα αναφέρει το μήνυμα λάθους τύπου Error while loading shared libraries κλπ. Τότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τροποποιήσει το LD Library Path σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά τέτοια προβλήματα λογικά μιλώντας δεν θα συναντήσουμε, γιατί όλοι αυτοί οι παράμετροι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εγκατάσταση των εργαλείων στο εργαστήριο. Οπότε το προχωράμε αυτό. Και το α2 λοιπόν παραδοτέο να κάνουμε compile στο μηχάνημα CUDA τον παραπάνω κώδικα και να δώσουμε screenshot της εκτέλεσης. Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε λοιπόν το αρχείο α2.cu, πρέπει να έχει την κατάληξη CUDA, γιατί τώρα θα ξεκινάμε να παραλληλοποιούμε το πρόγραμμα Hello World. Λοιπόν, βιβλιοθήκες stdio, stdlib και μια σταθερά μη 13. Λοιπόν, γράφουμε global void hello τα αστεράκι σε. Τέλειωσαμε λοιπόν και με την καταγραφή αυτού του προγράμματος.
Οπότε πάμε να το περάσουμε από compile. Για να κάνουμε compile καταρχάς ένα πρόγραμμα σε CUDA, ο compiler που χρησιμοποιούμε είναι ο NVCC. Παρόμοια δηλαδή με το GCC. Γράφουμε NVCC α2.cu λινό α2. CUDA malloc, ναι, πολύ σωστά, έχουμε λάθος. Δεν είναι CUD, είναι CUDA. Ωραία, το τρέχουμε. Και βλέπουμε ότι εκτελείται με επιτυχία. Τώρα, για να εξηγήσουμε λίγο τον παραπάνω κώδικα. Λοιπόν, το declaration διπλό underscore global διπλό underscore σημαίνει ότι είναι ο κώδικας ο οποίος ορίζεται για εκτέλεση στη GPU. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις όπως διπλό underscore device διπλό underscore και διπλό underscore share διπλό underscore. Ο λόγος που χρειάζεται να το κάνουμε αυτό είναι γιατί ο κώδικας κατά το compilation μεταφέρει σε διαφορετικούς μεταγραμμιστές για CPU και για την GPU. Η συνάρτηση τώρα CUDA malloc είναι αντίστοιχη με τη γνωστή malloc, μόνο που η CUDA malloc δεσμεύει μνήμη στην GPU. Αντίστοιχα, όταν χρησιμοποιούμε την CUDA malloc, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την CUDA free για να αποδεσμεύσουμε τη μνήμη. Λοιπόν, τέλος, η CUDA memory copy χρησιμοποιείται για να αντιγράψουμε στοιχεία που βρισκόνται στη μνήμη της GPU. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε το CUDA memory copy device του host, αφού θέλουμε να αντιγράψουμε δεδομένα από τη μνήμη της GPU στη μνήμη του υπολογιστή. Η λογική λοιπόν είναι η εξής. Έχουμε ένα string το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτήρων νη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την παραλία, οπότε θα έχουμε νη επεξεργαστικές μονάδες. Κάθε μία από αυτές τις μονάδες θα έχει στη διάθεσή του το string hello world. Όμως κάθε μονάδα θα πρέπει να κάνει κάτι. Έτσι δεσμεύουμε ένα χώρο μνήμης νη και κάθε μονάδα γράφει σε αυτό το χώρο ένα χαρακτήρα. Στη συνέχεια αντιγράφουμε το αποτέλεσμα στη μνήμη του υπολογιστή και το εμφανίζουμε. Τα ερωτήματα μάλλον που προκύπτουν είναι το πώς ορίζουμε σε πόσες επεξεργαστικές μονάδες θα εκτελεστεί ο κώδικας και πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τι κάνει κάθε μία από αυτές. Εδώ αποκτά λοιπόν το νόημα το hello τριπλό εισαγωγικό νη, ένα τριπλό εισαγωγικό. Σημαίνει ότι ο κώδικας θα εκτελεστεί σε νη blocks που το κάθε ένα θα έχει ένα thread. Εφόσον λοιπόν έχουμε ορίσει να εκτελεστούν νη blocks κατά την εκτέλεση του καθενός, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην global μεταβλητή block IDX που δείχνει το ID του. Τα blocks λοιπόν μπορούν να έχουν μία ή δύο διαστάσεις. Εμείς χρησιμοποιούμε μία διάσταση για ευκολία, δηλαδή block IDH.h. Έτσι, σύμφωνα με αυτό το ID, θα αναθέτουμε στον πίνακα την αντίστοιχη τιμή του string. Π.χ. το block 0 θα πάρει το στοιχείο 0 του string και θα γράψει θέση 0 του δεύτερου string. Αντίστοιχη δουλειά θα γίνεται και στα υπόλοιπα blocks. Υπάρχουν και κάποια σχήματα μέσα στο εργαστηριακό φυλάδι. Λοιπόν, εκτός από τα blocks υπάρχουν τα threads, τα οποία μπορούν να σωματωθούν μέσα σε grids. Τα grids μπορούν να περιέχουν blocks και τα blocks μπορούν να περιέχουν threads. Τα grids μπορεί να είναι μια ή δύο διαστάσεων όπως και τα blocks, ενώ τα threads μπορεί επίσης να είναι 1D, 2D ή 3D. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί υπάρχουν δυσδιάστατες και τρισδιάστατες δομές επεξεργαστικών μονάδων. Αυτό γίνεται γιατί έτσι απλοποιούνται πολύπλοκα προβλήματα στα οποία είναι απαραίτητη η ύπαρξή τους. Ουσιαστικά η αντιμετώπιση τους μπορεί να είναι πολύ πιο ρεαλιστική αφού δεν απαιτείται να σκεφτούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μία μόνο διάσταση για ένα δυσδιάστατο πρόβλημα. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι δυσδιάστατοι πίνακες οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Τώρα σκεφτούμε ότι χρησιμοποιούμε μια γλώσσα που δεν υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή έχει μόνο μονοδιάστατους πίνακες. Αν θέλαμε να πολλαπλασιάσουμε δύο δυσδιάστατους πίνακες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μονοδιάστατους πίνακες, κάτι το οποίο θα έκανε αρκετά πολύπλοκη την υλοποίηση. Τώρα, κάθε μία από αυτές τις νοητές δομές έχει ένα ID με το οποίο μπορούμε να καθορίζουμε σε ποιο grid, block και thread θα κάνουμε μια εργασία. Για να ορίζουμε πιο εύκολα αυτές τις διαστάσεις, υπάρχουν παρακάτω ενσωματωμένες μεταβλητές. DIM3 grid DIM, που είναι οι διαστάσεις του grid στα blocks, το DIM3 block DIM, που είναι οι διαστάσεις του block στα threads, η DIM3 block IDH, που είναι το μέγεθος του block μέσα στο grid, μάλλον το περιεχόμενο του block μέσα στο grid, και η DIM3 thread IDH, που είναι το περιεχόμενο του thread μέσα στο block. Τώρα, ξεκινάμε με τα παραδοτέα σε 1 και σε 2. Η πρώτη άσκηση είναι να χρησιμοποιήσουμε τις μεταβλητές grid dim και block dim για να αντικαταστήσουμε τη δήλωση νη 1 στην κλίση hello τριπλό εισαγωγικό νη 1 τριπλό εισαγωγικό όνομα αρχείου σε 2.cu.
Αντιγράφουμε λοιπόν το α2.cu στο σε2.cu, ανοίγουμε το σε2.cu και πρέπει να κάνουμε αυτή την αντικατάσταση. Πρακτικά, τι θα κάνουμε? Θα έρθουμε στην κούντα malloc και θα ορίσουμε τις μεταβλητές που είδαμε πριν, δηλαδή dim3, greetDim, και μπορούμε να βάλουμε έναν 2,2 ας πούμε, και dim3 blockDim ni, ni, και να έρθουμε εδώ στο hello να αντικαταστήσουμε τα ni και 1 σε greetDim blockDim και να γίνεται ακριβώς η ίδια δουλειά. Και πώς θα το επιβεβαιώσουμε αυτό? Κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Κάναμε λοιπόν με επιτυχία και αυτή την άσκηση. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο παραδοτέο, το C2, όπου πρέπει να τροποποιήσουμε τον κώδικα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί παραπάνω από ένα thread ανά block. Όνομα αρχείου hello03.cu. Λοιπόν, πρακτικά εμείς αυτό κάναμε στο αρχείο σε2.cu. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πειράξουμε τα greetDim και blockDim. Όμως εδώ τι μας λέει? Να χρησιμοποιεί περισσότερα thread ανά block. Οπότε ποια θα πρέπει να πειράξουμε? Θα πρέπει να πειράξουμε τη συνάρτηση blockDim. Γιατί το greetDim είναι οι διαστάσεις του grid μέσα στα blocks. Εμείς θέλουμε τις διαστάσεις του block μέσα στα threads. Οπότε ερχόμαστε και πειράζουμε αυτές τις μεταβλητές. Λοιπόν, οπότε να σημειώσουμε το εξής, ότι στο προηγούμενο παράδειγμα που ήθελε να αντικαταστήσουμε το ni,1, τι θα πρέπει να κάνουμε? Στο greetDim να βάλουμε 1,1 και στο blockDim ni,1. Αυτό που κάναμε εμείς αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι το hello03.cu. Οπότε λοιπόν, για να πάμε να τα διορθώσουμε. Καταρχάς έχουμε το α2.cu ωραία, που είναι το κανονικό. Μετά έχουμε το σε2.cu, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε τη διόρθωση. Εδώ 1, 1, νι 1, να το ξαναπεράσουμε και από compile, ωραιότατα, και να το αντιγράψουμε τώρα το σε2.cu στο hello03.cu, και εδώ τώρα να έρθουμε και να το πειράξουμε, να πούμε ότι θα είναι 2, 2, νι, νι. Και βλέπουμε ότι τρέχει και με επιτυχία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περνάμε στον υπολογισμό του π. Θα υπολογίσουμε το π χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσου φαίνουσα εργαστηριακό φυλάδιο, και για να ολοκληρώσουμε, να υπολογίσουμε μάλλον τον παραπάνω τύπο, θα χρησιμοποιήσουμε την αριθμητική ολοκλήρωση από 0 έως 1, η οποία καταλήξει στην παρακάτω σχέση, που φαίνεται και αυτή στο εργαστηριακό φυλάδιο. Όπου είναι λοιπόν ο αριθμός των διαστημάτων στον οποίο χωρίζουμε την περιοχή από 0 έως 1. Η ακρίβεια αυξάνεται τον αριθμό των διαστημάτων, και W το πλάτος κάθε διαστήματος στο οποίο ισούται με ένα διανύφ. Αν θέλαμε λοιπόν να προγραμματίσουμε σειριακά το παραπάνω κομμάτι, θα το γράφαμε ως εξής. Παραδοτέ λοιπόν α3 είναι να αντιγράψουμε τον παραπάνω κώδικα στο αρχείο α3.sa, να το μεταβλητήσουμε, να το εκτελέσουμε και να δώσουμε το screenshot. α3 λοιπόν .se και γράφουμε int i. Ναι, βασικά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα.
Ωραία. Float p, w, σημαίνω ακόμα δια μη. P ίσον με 0,0 και for i ίσον με 0, i μικρότερο που μη i συν συν, το p είναι συν ίσον 4 επί w δια 1 συν i συν 0,5 επί i συν 0,5 επί W επί W. Κλείνει for. Βάζουμε ένα return 0. Καλό θα ήταν να το εκτυπώσουμε. Ωραία. Παρ' όλα αυτά δεν μας το τρέχει. Για να δούμε, μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Λοιπόν, το νι είναι 512. Το πι είναι w 1,0 δια νι. Το πι είναι 0,0. Και γι' αυτό είναι 0,0. Γι' αυτό είναι 0,0. Το πι είναι συν ίσον 4 επί w δια ναι, φυσικά τώρα μας το εμφανίζει σωστά, πάρα πολύ ωραία, και δίνουμε λοιπόν και το αντίστοιχο screenshot. Παρατηρούμε λοιπόν το παραπάνω αλγόριθμο υπολογίζει εν βήματα το παραπάνω άθροισμα. Θα μπορούσε λοιπόν να υπολογίζουμε το άθροισμα με το να χρησιμοποιήσουμε ένα αριθμό από blocks, όπου θα χωρίσουμε τα εν βήματα σε blocks και κάθε block θα υπολογίζει το άθροισμα στο διάστημα που τη αντιστοιχεί. Το επόμενο λοιπόν και είναι κάτω παραπάνω κώδικα. Σε περίπτωση που ο υποcompiler μα σημειώσει ότι δεν υποστηρίζει την πραγματική αριθμή διπλή ακριβία, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια νεότερη αρχιτεκτονική συμβόλαιο μετάφρασης και όχι την 1,1 που είναι η προεπιλογή. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο MVCC την παράμετρο clean arc ίσον sm underscore 20, που υποδηλώνει ότι απαιτούμε τη δημιουργία κώδικα για κάθε γραφή αρχιτεκτονική 2,0 και ανώτερη. Η συνέπεια τη παραμέτρου είναι ότι ο συγκεκριμένο κώδικα δεν θα μπορεί να εκτελέσει κάτι γραφικών που έχουν αρχιτεκτονικέ δυνατότητε μικρότερε από 2,0. Η κάθε γραφή που έχουν στο εργαστήριο είναι GTX 760 με αρχιτεκτονικέ δυνατότητε έκδοση 3,0 και σε μια διεύθυνση που δίνει στο εργαστικό φυλάδι μπορούμε να δούμε τις αρχιτεκτονικές δυνατότητες όλων των CUDA καρτών. Η απλή εκτέλεση του ανωτέρου κώδικα ενδέχεται να μην είναι επιτυχής και να τερματίσει με segmentation fault. Διαβάστε τον κώδικα προσεκτικά ή χρησιμοποιήστε το GDB για να βρείτε σε ποια γραμμή εμφανίζεται το segmentation fault και θα καταλάβετε πώς πρέπει να εκτελεστεί ο συγκεκριμένος κώδικας. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν όλο αυτό το πρόγραμμα να το κάνουμε copy-paste και να το γράψουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, το ονομάζουμε pcalc.cu.
Ωραία. Το κάνουμε compile. Double is not supported, οπότε τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε στο MVCC μία παράμετρο. Θα πούμε MVCC clean arc ίσον SM20 pcalc μεσίδιο pcalc. Πολύ ωραία, τρέχουμε το pcalc, βλέπουμε ότι μας βγάζει segmentation fault. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί αν παρατηρήσουμε τον κώδικα όπως τον εγγράφαμε, τι βλέπουμε? Βλέπουμε αυτή εδώ την εντολή nison atoy argv1, που σημαίνει ότι το πρόγραμμα περιμένει παράμετρο και λέει ότι αν όντως υπάρχει παράμετρος, κάνω όλα αυτά διαφορετικά, εκτύπωσε αυτό, αλλά απλά σε μας το βγάζει και μας πετάει κατευθείαν segmentation fault. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Pcalc 2 και αν το δώσουμε, βλέπουμε ότι βγάζει και το P. Ίσως βέβαια έχουμε δώσει κάποιο λάθος κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό θα το τσεκάρουμε μέσα στο πρόγραμμα. Για να δούμε. Πάντως το θέμα είναι ότι χρειάζεται παράμετρο για να δηλώσουμε τον αριθμό των blocks. Λοιπόν, για να δούμε μήπως έχουμε κάνει κάποια χαζομάρα στις πράξεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο P2 IDH είναι συνίσον 4PW διά 1 συν I συν 0,5 επί I συν 0,5 επί W επί W. Ωραία. Λοιπόν, κάποιο λάθος δεν παρατηρώ, η αλήθεια είναι. Για να το δούμε λίγο πάλι. Σε όλα βγάζει 0. Και δεν πάει και παραπάνω από 3 blocks, γιατί εμείς το έχουμε ορίσει τόσο. Όντως, το έχουμε βάλει define τον αριθμό των blocks. Τέλος πάντων, αυτό ίσως είναι κάποιο σφάλμα του προγράμματος που μας έχει δοθεί. Προχωράμε εμείς παρόλα αυτά και δίνουμε και το screenshot που θέλουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε λοιπόν το αρχείο για να δούμε πως έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Αρχικά παρατηρούμε ότι ένα λάθος που είχαμε κάνει ήταν ότι δεν είχαμε χρησιμοποιήσει εδώ διπλό αστερίσκο στο argv, σύν ότι είχαμε παραλείψει κάποιες εντολές. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο CUDA memory copy ήταν host to device, μετά δεν καλούσαμε τη συνάρτηση calc για τον υπολογισμό του P και δεν κάναμε memory copy device to host. Αυτά ήταν που είχαμε ξεχάσει, οπότε λογικά μιλώντας τώρα το πρόγραμμα θα τρέξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Για να δούμε. Argument of type car asterisk, δημοκρατή το παράμετρο of type const car asterisk. Όντως μπορεί να είναι και λάθος. Για να ακολουθήσουμε λίγο το εργαστηριακό φυλάδι, γιατί το γράφει λίγο διαφορετικά, η αλήθεια είναι. Γράφει αυτό, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα όντως βλέπουμε ότι μας βγάζει σωστό αποτέλεσμα. Και για την ακρίβεια με 3 blocks είναι σωστό αποτέλεσμα, όσα έχουμε ορίσει και μέσα στο αρχείο.
Οπότε δεν χρειαζόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, GDB που ζητάει το εργαστηριακό φυλάδιο για να δούμε πού μπορεί να οφείλεται το segmentation fault. Αυτό που αρκούσε ήταν να διαβάσουμε σωστά τον κώδικα του εργαστηριακού φυλαδίου. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λίγες εξηγήσεις πάνω σε αυτά. Έχουμε ένα define λοιπόν που ορίζουμε σε πόσα μπλοκ θα εκτελέσουμε τον κώδικά μας. Ο χώρος δίνει τον αριθμό των διαστημάτων για το οποίο θα υπολογίσουμε το π και το περνάμε σαν παράμετρο στη θέση που θα εκτελεστεί στην GPU. Κάθε μπλοκ υπολογίζει διαφορετικό διάστημα προκειμένου από τη διαίρεση του νη με τον αριθμό των blocks. Τέλος, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα εκτελέσουμε τον υπολογισμό για μικρότερο διάστημα, δίνουμε στο τελευταίο μπλοκ σαν ένα όριο το νη. Κάτι που πρέπει λοιπόν να προσέξουμε σε αυτό το παράδειγμα είναι ότι οι δηλώσεις define είναι ορατές και στον κώδικα που εκτελείται στην GPU, το num blocks. Θα μπορούσαμε να είχαμε ορίσει και το νη έτσι, αλλά θα έπρεπε κάθε φορά που θέλουμε να το αλλάξουμε να κάνουμε compile τον κώδικα. Έτσι δεσμεύουμε μνήμη στην GPU και ταυτόχρονα αντιγράφουμε την τιμή του host σε εκείνη τη θέση μνήμης. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Πρέπει να περαστεί και σαν παράμετρο συνάρτηση, γιατί αλλιώς δεν είναι ορατή η τιμή από τη συνάρτηση. Στο παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιούμε ένα thread ανά block. Αυτό δεν είναι καλή τακτική. Τα threads που βρίσκονται στο ίδιο block μπορούν να συνεργάζονται και να έχουν πρόσωπα κάποια κοινή μνήμη. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση διπλό underscore sync threads, η οποία λειτουργεί σαν barrier. Δηλαδή περιμένει όλα τα threads να φτάσουν στο κύριο σημείο και στη συνέχεια να συνεχίσουμε. Όπως λέει δηλαδή και το φυλάδιο, βάζει ένα φράγμα στην εκτέλεση των threads ώστε να φτάσουν όλα στο ίδιο σημείο επεξεργασίας. Μόνο όταν φτάσουν όλα τα threads σε εκείνο το σημείο, συνεχίζεται η εκτέλεση του υπόλοιπου κώδικα. Γενικά ισχύει ότι υπάρχει μνήμη ιδιωτική για κάθε thread, διαμοιραζόμενη μνήμη μεταξύ των threads που βρίσκονται στο ίδιο block και η κοινή μνήμη. Περνάμε λοιπόν στο παραδοτέο σε 3, το οποίο είναι να κατασκευάσουμε κώδικα για CUDA που να κάνει τη διανυσματική πράξη S ίσον α, χ και ψ, όπου χ πίνακα ακαίρων 1024 θέσεων, ψ πίνακα ακαίρων 1024 θέσεων και α ένα αριθμό. Τοποθετήστε τυχαία στη μέση του πίνακα χ και ψ. Εκτυπώστε του πίνακε S, χ, ψ στο τέλο και επίση εκτυπώντα το χρόνο εκτέλεση τη πράξη. Ονοματίστε το αρχείο saxi.cu. Λοιπόν, πάμε αρχικά να δημιουργήσουμε το αρχείο saxi.cu. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν να γράφουμε. Λοιπόν, έχουμε την βιβλιοθήκη στην DIO. Το 1024 θα το ορίσουμε ως define. Και ξεκινάμε να φτιάξουμε την global μεταβλητή που θα είναι για τον υπολογισμό που την ονόμασα calculate και θα έχουμε μέσα int α που θα είναι ο απλός αριθμός. Οι πίνακες όλοι είναι δείκτες. Ωραία. Και έχουμε και λέμε int το tid είναι block id.h επί block din.h συν thread id.h. Θα πούμε ότι αν το tid είναι μικρότερο του νη, τότε το ο πίνακας s tid θα είναι α επί χ του tid συν ψ του tid. Αυτή είναι η συνάρτηση. Πρακτικά δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε, έπρεπε να ορίσουμε τα blocks μας και τα threads μέσα στο id, ότι δηλαδή θα είναι block idh.h που έχουμε πει πιο πριν τι είναι, επί το block din.h συν το thread idh.h. Και αυτά μετά πάνε μέσα στον πίνακα για να ορίσουμε τι θα κάνει το κάθε thread, δηλαδή το κάθε id θα κάνει μια ξεχωριστή λειτουργία και στο τέλος όλα αυτά θα προστίθενται για να βγάλουμε τον υπολογισμό αυτών της μαθηματικής πράξης. Οπότε λοιπόν με τη συνάρτηση CUDA έχουμε τελειώσει. Πάμε λοιπόν και γράφουμε στη main int argse car αστεράκι argv. Λοιπόν, ορίζουμε το α, το πίνακα s, χ, ψ, καθώς και ένα μετρητή j. Ορίζουμε το dev a, το αστεράκι dev s ίσον με το 0, το αστεράκι dev χ ίσον με το 0 και το αστεράκι dev ψ ίσον με το 0. Επίσης ορίζουμε το χρόνο, είναι η διάρκεια εκτέλεσης και για να χρησιμοποιήσουμε, να μετρήσουμε το χρόνο εκτέλεσης στην CUDA χρησιμοποιούμε τις επόμενες τρεις εντολές. Είναι η CUDA event underscore t start
stop CUDA event create και start CUDA event create και stop. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε printf δώσε ένα ακέραιο. Που είναι ο α. Ωραιότατα. Τώρα ξεκινάμε και κάνουμε τα malloc. CUDA malloc λοιπόν. Void, διπλό αστεράκι και devs, ni επί size of int. Μετά CUDA malloc, void, διπλό αστεράκι και devh, ni επί size of int και CUDA malloc, void, διπλό αστεράκι και δεψι νι επί size of int. Τώρα ξεκινάμε και καταγράφουμε τα γεγονότα. Πώς CUDA event record start, 0. Λέμε for i ίσο με το 0, i μικρότερο του νι I sin sin, το χ του γιότ είναι ίσο με γιότα και το ψ του γιότ είναι ίσο με γιότα. Αρχικά τι κάνουμε, αρχικοποιούμε τους πίνακες χ και ψ. Μετά λέμε CUDA memory copy και dev α και α size of in CUDA memory copy host to device. Αντίστοιχα mem copy dev h h comma ni επί size of int CUDA mem copy host to device. Ωραία. Και αντίστοιχα για το ψ. Μετά καλούμε την calculate με παραμέτρους. Μάλλον νίκομα 1. Τα κλείνουμε. Και λέμε dev a, dev h, dev ψ, dev s. Και τέλος, CUDA, memory copy, dev s, s, μη επί size of in, CUDA, memory copy. Εδώ είναι device του host. Κάνουμε τώρα τα printf array χ for i ίσο με το 0, i μικρότερο του νι, i sin sin printf επί της 100 d slash n χ του γιώτα. Αντίστοιχα για τα υπόλοιπα. Δεν βάλαμε το μήνυμα. Ωραία. Μετά πάμε για το πίνακα S. Thank you.
Μετά σταματάμε να καταγράφουμε το γεγονός. CUDA event record stop command. CUDA event synchronize stop. CUDA event elapsed time είναι και time start stop. Printf elapsed time επί της 100f slash n, time CUDA event destroy start και CUDA event destroy stop. Επίσης CUDA free και CUDA free. Ωραία. Return 0 και είμαστε έτοιμοι. Περνάει με επιτυχία, δίνουμε έναν ακέραιο, έστω που δίνουμε το 2, παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ωραία, και μας λέει ότι ο elapsed time είναι 13, τόσο. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περνάμε στο CUDA και MPI. Υπάρχει μια γενικότερη έτσι εισαγωγή ότι η Κίνα κατέχει την κορυφαία θέση στον καταλόγο με τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορους υπολογιστές του κόσμου, χάρη στον έτσι υπερυπολογιστή Tianhe-1, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει περισσότερους από 2,5-3 εκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο. Να πούμε λοιπόν, εμείς τώρα τι θέλουμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε έναν τρόπο να εκτελέσουμε κώδικα σε πολλούς υπολογιστές. Αυτό θα το κάνουμε χρησιμοποιώντας το OpenMPI και όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν χρησιμοποιώντας την CUDA. Χρειαζόμαστε έναν τρόπο, μάλλον συγγνώμη, πρώτα χρειαζόμαστε μια συνάρτηση η οποία να παίρνει τις πληροφορίες για τις κάρτες γραφικών για έναν υπολογιστή. Αργότερα θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνάρτηση μέσα σε ένα πρόγραμμα MPI ώστε να εκτελεστεί σε όσους υπολογιστές επιθυμούμε. Επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δύο βιβλιοθήκες, χρειάζεται να κάνουμε compile με MVC και MPICC, θα πρέπει να κάνουμε link το ένα εκτελέσιμο που προκύψει από το compile με MVC στο compile με MPI σε σε. Λοιπόν, αντιγράφουμε λοιπόν το παρακάτω πρόγραμμα, το οποίο το έχουμε ονομάσει devinfo.cu. Και ξεκινάμε. Include. Κάνουμε μετά ένα exter σε. Γράφουμε void dev info.
έχουμε κάνει ένα μικρό λαθάκι εδώ πέρα. Για τους cores είναι αυτό. Και λέμε dev prop. Τελεία. Multiprocessor. Count για το clock είναι τελεία 2F MHz comma float devprop clock rate 1000 επί 1000 και threads ένα block είναι 100D max slash n devprop max threads per block slash n. Ωραία, κλείνει for, κλείνει if διαφορετικά. Printf no CUDA device found. Πάει αυτό. Και λοιπόν, να πούμε τώρα τα νέα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε. Το struct CUDA device prop και η συνάρτηση CUDA get device count. Το struct CUDA device prop περιέχει διάφορες πληροφορίες για την κάρτα γραφικών, ενώ η συνάρτηση CUDA get device count επιστρέφει μια τιμή με τις συσκευές που υπάρχουν στο σύστημα. Εμείς πρώτα βλέπουμε πόσες συσκευές υπάρχουν στο σύστημα και έπειτα για κάθε συσκευή τυπώνουμε κάποια στοιχεία. Θεωρώντας λοιπόν το αρχείο που περιέχει τη συνάρτηση dev info, ονομάζεται dev underscore info.cu και το πρόγραμμα SMPI, mpi underscore CUDA.sm, το οποίο λοιπόν θα συμπληρώσουμε τώρα. Θεωρούμε ότι θα έχουμε και το παρακάτω makefile. Λοιπόν, αρχικά να γράψουμε το πρόγραμμα mpi cuda.sem. Λοιπόν, για πάμε να το γράψουμε. Είναι include stdio, include stdlib.h και φαντάζομαι mpi.h. Ναι. Λοιπόν, void devinfo. Int r rank size len name με mpi max processor name. Λέμε ότι το r είναι mpi init ωραία if διάφορο issue του MPI success printf initialization error exit 1 όχι, χρησιμοποιούμε την MPI abort MPI abort MPI com world error. Να συνεχίζουμε. MPI com rank MPI com world και rank. Μετά MPI com size κόμμα και size και MPI get processor name είναι name και len. Λέμε printf rank επί της 100D is running on node επί της 100S, rank name. Μετά καλούμε την devinfo, την mpi finalize
Έχουμε το return 0 και τελειώσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν πάμε να γράψουμε το παρακάτω makefile. Λοιπόν, δημιουργούμε το makefile και ξεκινάμε και γράφουμε. Cuda root usr local cuda lint 5.0 hosts. Λοιπόν, κάνουμε make. Για να δούμε. Νομίζω μου κάνει κάποιο λάθος. Για να δούμε. User local.
Για να δούμε λίγο. Warning file, mail file has modification time. In the future, user local could already see. Dev CPU. Ah, dev info CPU γραμμή 20. Κάποιο λάθος έχουμε εδώ. Λοιπόν, ναι, φυσικά έχουμε ξεχάσει να κλείσουμε. Εδώ. Δίνουμε τώρα make. Τι δίνει τώρα. Παρόλα αυτά το πρόγραμμα τρέχει. Αν και με λάθη. Σε το modification time δεν γνωρίζω τι είναι. Ωραία. Και σε περίπτωση που θέλουμε να το τρέξουμε, βάζουμε nation 2 για να το τρέξουμε και στα δύο machine, και στο Mac 1 και στο Mac 2. Το βλέπουμε εδώ πέρα κιόλας. Τώρα εδώ φοβάμαι όμως, έχω κάνει κάποιο λάθος, έχω κλείσει κάποια παρένθεση ή αγγείλη. Εδώ. Ωραία, και εδώ, ωραία, και εδώ. Είναι αυτή. Αυτή κλείνει εκεί, αυτή κλείνει εδώ. Και η τρίτη κλείνει πάνω. Εδώ είναι αυτό. Αυτό κλείνει εδώ. Και η άλλη κλείνει εδώ και η άλλη κάτω. Τώρα δεν γνωρίζω τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, παρόλα αυτά το πρόγραμμα τρέχει κανονικά. Και δεν γνωρίζω και ποιο είναι και το λάθος που μας το βγάζει τώρα αυτό. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν το παρατέο και τελευταίο σε 4 να κάνουμε compile στο μηχάνημα CUDA τον παραπάνω κώδικα. Αν έχουμε στη διάθεσή μας πρόσβαση και στο μηχάνημα CUDA B, τότε θα έχετε ένα communicator, το οποίο θα έχει δύο υπολογιστές. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο άλλο μηχάνημα CUDA, θα έχετε ένα communicator με ένα host. Εμείς θα είδαμε και τα δύο παραδείγματα. Και, τον ένα, και για πρόσβαση στο ένα και στα δύο. Έτσι λοιπόν τελειώσαμε και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Ένα μέτριο θα το χαρακτήριζα φυλάδιο σε θέμα δυσκολίας. Για τα περισσότερα από αυτά ήταν να γίνουν copy-paste και να δούμε πώς εκτελούνται. Η μόνη δυσκολία, άντε να υπήρχε στο makefile, αν υπήρχαμε κάποια προβλήματα, καθώς και στο πρόγραμμα saxy.cu, στο οποίο εκεί έπρεπε όντως να είχαμε καταλάβει πώς δουλεύει η CUDA, πώς κάνει malloc και πώς, συγγνώμη, πώς δεσμεύει τη μνήμη, με ποιο τρόπο θα, με ποια σειρά θα πρέπει εμείς να γράψουμε τις εντολές. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να ξέρουμε τις εντολές, αλλά και με ποια σειρά θα γραφτούν οι εντολές. Παρ' όλα αυτά λοιπόν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο με επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.